Κάμερα! Τρία, δύο, ένα, πάμε! Αυτό που θα δούμε στον κινηματογράφο είναι θαρρό το μυθιστόρημα του Καζαντζάκη. Και λέω θαρρό γιατί σε κάθε διασκευή που επιχειρούμε να κάνουμε υπάρχει η επιλογή και η κατάταξη. Εμείς επιλέξαμε, γιατί το μυθιστόρημα ο Καπετάν Μιχάλης είναι ένα επικό μυθιστόρημα με την ακαδημαϊκή έννοια. Και ο ίδιος ο Καζαντζάκης είχε πει ότι προσπάθησε να βγάλει την ιστορία του παλιού κάστρου, το παλιό δηλαδή Ηράκλειο, με όλους τους χαρακτήρες που αυτός γνώρισε είτε βλέποντάς τους είτε εξ ακοής, προσπάθησε να τους περιγράψει στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Προσπαθούμε να αποδώσουμε την εποχή και τους χαρακτήρες με ένα ρεαλισμό, επιλέγοντας εκείνη την ιστορία που αφορά τον κεντρικό πυρήνα του μυθιστορήματος, που για μας είναι ο εξής. Η Εμινέ, ο Καπετάν Μιχάλης, ο Πολυξίκης και ο Νουρίμπης. Ο Καζαντζάκης γράφει στην Ασκητική, από ό,τι μου υπενθύμησε ένας φίλος που μου το έστειλε με ένα μήνυμα, πως είμαστε φορείς του παρελθόντος. Ουσιαστικά μεταφέρουμε μία βασική ιδέα των πατεράδων, των παππούδων και των προγόνων μας γενικά, όπου πραγματικά είναι μία συνέχεια, σαν να είναι ο άνθρωπος μέσα στον χρόνο και να οδεύει μέσα στον χρόνο. Ο λόγος που είμαστε λοιπόν στην Κρήτη είναι για να αναβιώσουμε και να ξαναζωντανέψουμε αυτό το μέγιστο μυθιστόρημα που έγραψε ο Καζαντζάκης, από ό,τι φαίνεται τιμή στον πατέρα του, και να μας δώσει και εμάς το δικαίωμα μέσα από αυτή την εμπειρία να ξαναρθούμε σε επαφή με το δικό μας προσωπικό παρελθόν. Είναι μια ευθύνη την οποία έχω απόλυτα κατανοήσει ότι μπορεί και να μην ξεπερνάει. Ο Καζαντζάκης στον κινηματογράφο έχει παρουσιαστεί τρεις προηγούμενες φορές. Είναι ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, τον οποίο έκανε ο Ζίλντα Σεν με τη Μελίνα Μερκούρη. Είναι ο τελευταίος πειρασμός που έκανε ο Μάρτιν Σκορτσέζε και φυσικά είναι ο Ζορμπάς που έκανε ο Κακογιάννης. Είναι η τέταρτη λοιπόν φορά μπροστά σε αυτά τα ονόματα που επίτηδες σας τα ανέφερα για να καταλάβετε ότι ο όγκος είναι μεγάλος και το στίχημα είναι εξίσου μεγάλο. Κάμερα! Συγκίνηση, βαθιά απορία για το τι γινόταν στα παλιά και περιέργεια. Μεγάλο ενδιαφέρον, σαφέστατα. Και επειδή το θαυμάζω προσωπικά και σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα δικά του θεατρικά. Έχω διαβάσει δηλαδή μερικές αρχές τραγωδίες δικές του, οι οποίες με καθορίσανε κάπως. Και εκεί είδα και το μέγεθός του, πέρα από τα μεγάλα γνωστά μυθιστορήματα. Κατάλαβα γιατί αυτός ο συγγραφέας είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας συγγραφέας παγκοσμίως. Είναι ένας βαθύς στοχαστής, είναι ένας ταξιδιώτης της ζωής και είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά προσκυνάει να καταλάβει ποια είναι η σχέση του γνωστού με το άγνωστο, του ανθρώπου και του ρεαλισμού με το μεταφυσικό. Αυτή η ανησυχία του, που ακουμπάει και σε παλαιότερους φιλοσόφους που εμένα με ανησυχήσανε και με απασχολήσανε, από τον Νίτσε μέχρι τον Εσχύλο, είναι το ρέθισμα για μένα να βρίσκομαι εδώ και να ζω έναν τέτοιο ρόλο, μικρό μεν αλλά συμπαγή και ουσιαστικό, και να προσπαθώ να τον, μέσα από αυτήν την αναβίωση, να καταλάβω κι εγώ περισσότερα για τον συγγραφέα. Ο Νουρί Μπεϊς φαίνεται ιστορικά πως ανήκει στους Έλληνες, δεν ξέρουμε αν είναι εξ ολοκλήρου Έλληνας, νιώθω ότι δεν είναι εξ ολοκλήρου Οθωμανός. Είναι σύγχρονος για μένα, γιατί θα διανύσουμε μία περίοδο παγκοσμιοποίησης, που πραγματικά θα πέσουν τίτλοι, θα πέσουν τα σύνορα, θα πέσουν τα ήθη και τα έθιμα. Ο Νουρίς είναι ένας γενναίος άνθρωπος, είναι ένας καλόκαρδος χαρακτήρας, έτσι τον περιγράφει ο ίδιος ο Καπετάν Μιχάλης. Γεννήθηκαν, μεγάλωσαν παρέα και είναι αδερφοί εχθροί.
γιατί η ζωή τους έφερε έτσι, είναι από διαφορετικές φυλές, μάλλον από την ίδια φυλή, αλλά από διαφορετικές θρησκείες και από διαφορετικά έθνη. Παρόλα αυτά, αυτή η μεγάλη έντονη αγάπη που έχει μέσα του για τον καπετά Μιχάλη θα τον στιγματίσει για όλη του τη ζωή. Θα είναι ένας διπλωμάτης ο οποίος θα θελήσει να συνενώσει τους Τούρκους με τους χριστιανούς. Θα αφιερώσει και τη ζωή του σε αυτό. Θα καψουρευτεί ένα υπέροχο πλάσμα και εδώ είναι ο έρωτας ο οποίος θα αλλάξει τη ζωή όλων. Και φαίνεται ότι μάλλον είναι κατά τον Καζαντζάκη η Κρήτη αυτή καθεαυτή, η οποία ορίζει τις μοίρες των ανθρώπων, είτε είναι χριστιανοί είτε είναι μουσουλμάνοι, από τη στιγμή που κατοικούν αυτόν τον τόπο, είναι ταγμένοι να τον ερωτευτούν. Εμείς θα ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο τα γυρίσματά μας, στην οικία Χρονάκη, μετά θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο για να κάνουμε κάποια χωριά που έχουν την αισθητική εκείνης της εποχής. Σας τα λέω χοντρικά. Μετά θα φύγουμε στο Ρέθυμνο που έχουμε, θα κάτσουμε ένα μήνα, έχουμε μία σειρά γυρισμάτων περίπου ένα μήνα σε γύρω περιοχές από το Ατσιπόπουλο, Δάφνεδες, Ανόγια. Θα φύγουμε μετά από το Ρέθυμνο, θα πάμε στα Χανιά, θα κατεβούμε στα Σφακιά για να γυρίσουμε πάλι στην Ιερά Πέτρα να τελειώσουμε τα γυρίσματα σε κάτι μάχες που έχουμε στο μυαλό μας, τα οποία θα γίνουν στα περιβολάκια. Θα ξυμνήσουμε και την Κρήτη, αλλά νομίζω ότι τα ανθρώπινα και όχι μόνο όντα που ζουν πάνω στον πλανήτη, στον κάθε τόπο που ζουν, δένονται ενεργειακά με τον τόπο αυτό και τον αγαπούν. Τα δέντρα, τα ζώα κτλ. Κάποια στιγμή κάναμε μια σκηνή προχθές εδώ που λέει στον Πασά, ο ένας εκ των Μπέιδων, ρώτα τα δέντρα και τα ζώα αν θέλουν πόλεμο. Ρώτα τα μπέλια. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Πρέπει να μην έχουμε την έπαρση ότι ο άνθρωπος είναι η αρχή και το τέλος του κόσμου. Αλλά να καταλάβουμε ότι είναι πολύ φυσικό να δενόμαστε με τους τόπους στους οποίους ζούμε. Η Κρήτη είναι ένα χάρισμα της φύσης. Είναι ένας τόπος πραγματικά ευλογημένος.